Οι παίκτες της Νίκης Βόλου ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για τα play-off εδώ στο Άγιο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου σε λίγες μέρες αναμένεται να γνωρίσει μεγάλες πιένες από τους οπαδούς της Νίκης, όπου είναι πιστοί στα ραντεβού τους με την αγαπημένη τους ομάδα. Αν ζητούσαμε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για την ομάδα της Νίκης, αυτό θα ήταν η ομοψυχία και το πάθος που τους διακρίνει και αποτελεί κίνητρο ώστε να ανεβούν στην Α' Εθνική. Εντάξει, είναι, από εδώ και πέρα παίζουν τα πάντα. Μένουμε σε ένα μίνι δύσκολο πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες. Πλέον οι ομάδες είναι πολύ κοντά από δυναμικότητα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα που χτίσαμε μια σταθερότητα, κάναμε 6 συνεχόμενες νίκες. Μέσα από αυτές τις νίκες πιστεύω ότι έχουμε φέρει σε καλό επίπεδο και τα τακτικά μας και την αυτοπεποίθησή μας και τη συνοχή μας. Δούλεψε πολύ η ομάδα, από εδώ και πέρα πλέον ασχολούμαστε πολύ με την ανάλυση του αντιπάλου, με την ξεκούραση των παιχτών ανάμεσα στα παιχνίδια και με την τακτική. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα παιχνίδι Τετάρτη-Κυριακή, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι αυτό. Πιστεύω ότι έχουμε δουλέψει καλά και η ομάδα θα παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιαστεί και φρέσκα στο δίμηνο αυτό πρωτάθλημα. Βρισκόμαστε κάτω από τα goal post σε μία από τις δύο εστίες εδώ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και κοντά μας είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας μιλήσει για εστία, ο Μανώλης Αποστολίδης. Μανώλη, μία χρονιά τελείωσε, πετυχημένα για εσάς όσον αφορά την κανονική περίοδο και έρχονται τώρα τα play-off. Πώς το εισπράττεις εσύ, πώς το νιώθεις για την ομάδα σου που έχει κάνει και μια καλή πορεία μέχρι στιγμής? Κάναμε μια καλή πορεία στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Θέλαμε να βγούμε πρώτοι, να πάρουμε το αβαντάζ των βαθμών. Δεν τα καταφέραμε. Μείναμε κάποιους πόντους πίσω από τους πρωτοπόρους. Πλέον ξεκινάει ένα καινούριο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι με τρεις ομάδες τις οποίες τις γνωρίζουμε ήδη και τέσσερις ομάδες άγνωστες για μας. Εμείς έχουμε ένα πλάνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα προσπαθήσουμε να το τηρήσουμε για να διεκδικήσουμε τις κάθε πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε την άνοδο. Όπως αν πάρουν τα καράβια πίσω με εδώ στο γραφικό λιμάνι του Βόλου, έτσι και η ομάδα της Νίκης Βόλου έχει ανοίξει τα πανιά της και σαλπάρει λονταχώς για την Α' Εθνική. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να παραμείνει αλόβητη στη διαδικασία των play-off και να καταφέρει να πιάσει μία από τις τρεις προνομίχες θέσεις προκειμένου να ανεβεί στα μεγάλα σαλόνια. Pienso que todo el equipo está con ganas y con fuerza para esta nueva etapa que se avecina. Ναι, θεωρεί ότι η ομάδα έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Προέρχεται από μια σκληρή δοκιμασία στη Λίγκα, όπου την κανονική περίοδο που κατάφερε μια πολύ καλή θέση και βλέπει όλη την ομάδα ότι έχει μεγάλη όρεξη να αντιμετωπίσει την πρόκληση που έχει μπροστά. Ήρθε στην Νίκη Βόλου και ενσωματώθηκες πολύ γρήγορα και αυτό φάνηκε και στο γήπεδο. Είναι καλό το κλίμα εδώ πέρα, σε βοήθησε αρκετά αυτό? Είναι κάτι που το λέω συνέχεια στις συνεντεύξεις μου. Εγώ είμαι και από πέρυσι εδώ. Και εννοώ ότι έχει διαφορά η ομάδα από πέρυσι με φέτος στο ότι είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας οι παίχτες. Δηλαδή υπάρχει μια καλή ομοιογένεια, δηλαδή στο δέσιμο της ομάδας. Προσαρμόστηκα με την καινούργια ομάδα πάρα πολύ γρήγορα και έτσι η ομάδα πέτυχε, έχει μια την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Βρισκόμαστε στα αποδυτήρια της Νίκης Βόλου και κοντά μας είναι ένας εκ των αρχηγών και πολύτιμος αρρωγός στην προσπάθεια πρωταθλητισμού που κάνει η Νίκη φέτος στην Football League, ο Δημήτρης Ζουλιώτης. Δημήτρη, σε βρίσκουμε στο φυσικό χώρο κάθε ποδοσφαιριστή που ξεκινάει από εδώ για να καταλήξει στο χορτάρι. Πώς ήταν το κλίμα στα αποδυτήρια λίγο πριν την έναρξη σημαντικών αγώνων όπως αυτά των play-off? Εντάξει, έχουμε συνειδητοποιήσει όλη την κρισιμότητα της κατάστασης. Είμαστε όσο πιο δυνατόν μονιασμένοι με τα παιδιά. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Δουλεύουμε καθημερινά και ελπίζω στο τέλος να είμαστε εμείς που θα χαμογελάσουμε. Ο Γυναικός, αν και προτάρει στο φετινό πρωτάθλημα της Football League, φρόντισε να βάλει μέχρι στιγμής φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Ειδικά στο δεύτερο γύρο του δευτέρου ομίλου της Football League, φρόντισε να τερματίσει αίτητος, κάνοντας πορεία πρωταθλητισμού με 10 νίκες και 3 ισοπαλίες και να τερματίσει την πρώτη τετράδα που τον οδήγησε στο νέο πρωτάθλημα των Μπαράζ. Αυτό που θα δώσει τα 2 ή και 3 εισιτήρια για τις ομάδες Football League στο νέο πρωτάθλημα της Super League. Ένας στόχος, παρουσία στην πρώτη τετράδα, να ήταν ο καταρχήν στόχος για την ομάδα του Αιγινιακού. Κάτι το οποίο συζητιόταν στα αποδυτήρια από πολύ νωρίς, από το καλοκαίρι, όταν και χτιζόταν αυτή η ομάδα από τον Γιώργο Χατζάρα και πέρασε στα χέρια του Κώστα Νικολαίδη. Ο νυν τεχνικός της ομάδας του Αιγινιακού το παραδέχεται αυτό και θέτει ήδη τον επόμενο στόχο της ομάδας του. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθη, όπως είπατε. Ο επόμενος στόχος είναι μια πάρα πολύ καλή πορεία στα play-off. Νομίζω ότι η ομάδα είναι προετοιμασμένη κατάλληλα γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε όσο το πιο έτοιμοι σε αυτή τη διαδικασία
η οποία πραγματικά θα είναι πολύ δύσκολη, γιατί θα έχουμε αντιπάλους πολύ δυνατούς. Νομίζω όμως ότι είναι αυτό που είχα πει και πιο παλιά, ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εάν κάναμε μια πολύ καλή πορεία ως τώρα και κλείσαμε την κανονική διάρκεια πολύ θετικά, νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε με την ίδια έτσι αύρα να συνεχίσουμε και στα play-off. Ο στόχος από την αρχή ήταν η τετράδα. Φάνηκε, εντάξει, στην αρχή δεν ξεκινήσαμε καλά. Στο δεύτερο γύρο κάναμε ένα απίστευτο σερί. 10 νίκες, 3 ισοπαλίες. Δεχτήκαμε μόνο 3 γκολ. Ενισχυθήκαμε πολύ τον Ιανουάρη και φάνηκε και μπήκαμε στα play-off. Ειδικό στόχος τώρα από εδώ και πέρα είναι η άνοδος. Ελπίζω να το πετύχουμε. Εντάξει, σίγουρα μέχρι τώρα πήγα όλα πολύ καλά. Τώρα είναι στο play-off, όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές. Προσπαθούμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Αλλά νομίζω, εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά αν χάσουμε ένα παιχνίδι δεν σημαίνει δεν πάμε καλά. Να προσπαθήσουμε να το καλύτερο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ήταν ο στόχος μας από την αρχή της χρονιάς. Πιστεύω επιτεύχθηκε. Πάμε σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα χωρίς άγχος. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά έχουν κατανοήσει σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Θα τα δώσουμε όλα και πιστεύω στο τέλος να χαμογελάσουμε. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Νίκη Βόλου, η ομάδα με τη μικρότερη απόσταση από τον συμπολίτη της Ολυμπιακό και την Κέρκυρα. Στους δύο βαθμούς η Νίκη Βόλου, πίσω από τους 6 που έχουν Ολυμπιακός και Κέρκυρα. Η ομάδα που δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση με 6 διαδοχικές νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Και άρα η ομάδα που έχει, αν θέλεις, και την περισσότερη φόρα για να μπει σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Η Νίκη Βόλου είναι η δεύτερη χρονιά που πρωταγωνιστεί. Το ίδιο έκανε και την περασμένη σεζόν, με τη διαφορά ότι δεν τα κατάφερε στα play-offs. Νομίζω δεν είχε πετύχει ούτε καν νίκη στα play-offs. Ναι, στο πιο κρίσιμο σημείο κλάταρε. Με τη Νίκη Βόλου ισχύει αυτό που ισχύει και με τον Ηρακλή. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Οι οπαδοί της θέλουν να τη δουν ξανά στην μεγάλη κατηγορία μετά από μια πεντηκονταετία. Γι' αυτό ζούνε. Και θέλουν να τη δουν και να κοντράρεται με τον Ολυμπιακό Βόλου, προσθέτω εγώ. Όπως φυσικά αντιστοίχως και οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο τοπικό ντέρμπι. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει μια πανστρατιά, θα βρεθεί πάρα πολλοί κόσμος στο γήπεδο για να ενισχύσει την Νίκη Βόλου σε αυτήν την προσπάθεια. Ο Αλέκος Βοσνιάδης θεωρεί το ξεκίνημα των play-offs ως το πιο σημαντικό για την τελική έκβαση που θα έχουν αυτά για την ομάδα του, άρα δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στα πρώτα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι η Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει μια ομάδα των Εγινιακών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου. Με και άλλαξε τελείως και το αγωνιστικό του πρόσωπο προς το καλύτερο. Το ακούσαμε άλλωστε να το λένε και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, να το θυμίζουν μάλλον στις συνεντεύξεις τους. Βεβαίως. Άλλωστε στις αρχές του Φλεβάρι, η νίκη του Εγινιακού στην έδρα του επί της Νίκης Βόλου με 1-0 ήταν αυτή που έδωσε στην ομάδα το εισιτήριο για την τετράδα για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Ενισχύθηκε το χειμώνα με την μεταγραφή και του Κουτσοσπύρου, ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής με παρουσίες στην μεγάλη κατηγορία και με τον Ατρόμητο και με τον ΠΑΣ. Με το Πανετολικό που ήταν ο χρυσός σκόρερ στο τελικό, να το πούμε έτσι, με τον Ολυμπιακό Βόλου την περασμένη χρονιά. Απέκτησε τον Γκέσιο με θητεία και στον Άρη αλλά και στον Ολυμπιακό Βόλου και έγινε πολύ καλύτερος σε σχέση με το ξεκίνημα της περίοδου. Είναι και μια ομάδα που έχει μια σχετική οικονομική άνεση. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πολύ δυνατός ο Εγινιακός στα play-offs, όπως έχει δείξει ότι είναι πολύ δυνατός στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Η Νίκη Βόλου θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Έχει ένα προπονητή ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί τέτοιου είδους καταστάσεις και το έχει αποδείξει με τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην Νίκη, στο διάστημα που ανέλαβε. Ανέβασε πέρσι τον Απόλλωνα. Ναι, βεβαίως. Και η αλήθεια είναι ότι η Νίκη Βόλου πάει κόντρα στη λογική με τις διαδοχικές αλλαγές προπονητών. Έχει καταφέρει να είναι ακόμα μέσα στον στόχο της που είναι η άνοδος στη μεγάλη κατηγορία.